Τρέχουν και δεν φτάνουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι από το μέγεθο τη διαρροή κρίσιμη τεχνολογία που έχει διαρρεύσει σε δυτικέ χώρε. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, υπάρχουν μεγάλε ανησυχίε, αφού, όπω αποδεικνύεται, κατά σκοπή εντό Τουρκία έχουν διαρρεύσει ευαίσθητη τεχνολογία τη τουρκική αμυντική βιομηχανία σε δυτικέ και Ισραηλινέ εταιρείε. Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για το πρόγραμμα MELTEM, που αφορά την παραλαβή των έξι αεροσκαφών οι Τούρκοι θα ελέγχουν το Αιγαίο και μέρο τη Ανατολική Μεσογείου όσον αφορά τα σχέδιά του για τη δημιουργία θαλάσσια ζώνη αποκλειστικού οικονομικού ελέγχου. Η πρόσφατη εντυπωσιακή λεπτομέρεια προέκυψε από την πρόσφατη έρευνα για τη διαρροή πληροφοριών από την Προεδρία τη Αμυντική Βιομηχανία αφορά τη διαρροή τεχνολογία του προγράμματο Meltem Project. Κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα και εξοπλισμό του τουρκικού αεροσκάφου σαν εφοδιασμό έχουν διαρρεύσει σε άγνωστου παραλήπτε και αυτό καθιστά την πορεία του όλου έργου άκρο προβληματική. Το πιο επικίνδυνο μάλιστα θα ήταν η πιθανότητα ακόμα και η σαμποτάζ σε κάποιο από τα συστήματα των αεροσκαφών μέσω των οποίων είτε θα είχαμε διαρροή κρίσιμων πληροφοριών παραμέτρων. Είτε κάποιε περίεργε βλάβε κατά τη διάρκεια των πτήσεων των αεροσκαφών αυτών. Άλλωστε, μιλάμε για αεροσκάφη που, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, πετούν στο Αιγαίο κοντά σε Αμερικανικέ βάσει όπω τη Αλεξανδρούπολη και πιθανόν κάποιων νησιών, δίνοντα τη δυνατότητα στην Άγκυρα να καταγράψει κρίσιμα και απόρριτα δεδομένα. Από τι ανακρίσει προέκυψε ότι βρέθηκαν στοιχεία που αφορούσαν βιομηχανική κατασκοπία στο κινητό τηλέφωνο του Emreus Look. Υπαλλήλου της εταιρείας ΑΚΤΕΜ, οι οποίε περιείχαν απόρριτες πληροφορίες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Η ΑΚΤΕΜ είναι η εταιρεία του Μουσταφά Σύρι Ακίν, ένας από τους 11 κατηγορούμενους εναντίον των οποίων έχει κατατεθεί αγωγή με αίτηση φυλάκιση έως και 35 ετών στο πλαίσιο της έρευνας για διενέργεια κατασκοπίας στο σχέδιο meltem 3. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sambach, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημειώσει με απίστευτα κρίσιμες πληροφορίες για την προμήθεια ειδικών υλικών στο κινητό τηλέφωνο του υπαλλήλου της Ακτέμ, έμρε Ουσλοκ. Ο Είχε έρθει σε επαφή με ξένου προμηθευτέ σχετικά με την προμήθεια υλικών για τον εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα τουρκικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, καθώ και ηλεκτρονικών συστημάτων που θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή συσκευών που αφορούν ειδικό εξοπλισμό των αεροσκαφών αυτών, που κάνουν και συλλογή πληροφοριών για να μην ξεχνιόμαστε. Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων MELTEM 1 και MELTEM 2 έχουν παραδοθεί 6 έξι αεροσκάφη ναυτική συνεργασία τύπου CN235 τα οποία παραβιάζουν συνεχώ τον ελληνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Το πρόγραμμα MELTEM-3 αφορά την κατασκευή 6 αεροσκαφών ATR-72 με το πρώτο αεροσκάφο P-72 με ουραίο αριθμό TCB-751 να έχει κάνει δοκιμέ τον Δεκέμβριο του 2020 σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αυτική αεροπορική διοίκηση στο Κοντζάιλι. Το πρόβλημα με τους Τούρκους κατασκόπους για την Άγκυρα είναι ότι δεν γνωρίζει ακόμη το πόσο βαθιά είναι η βιομηχανική κατασκοπία που διενεργούσαν τα άτομα αυτά. Τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών μυστικών υπηρεσιών, συμπεραλαμβανομένων και των Ισραηλίνων, ειδικά σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των drones, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Διεθνούς Εμπορίου Απλών. Η έρευνα που ξεκίνησε από την Εισαγγελία της Άγκυρας για διαρροή πληροφοριών που σχετίζονται με τουρκικά σχέδια και του Υπουργείου με Χρήματα, δεν έχει κλείσει ολοκληρωτικά ακόμη. Οι αρχέ ασφαλεία στην Τουρκία συνέλαβαν 26 άτομα για κατασκοπία στην αμυντική βιομηχανία. Αυτονόητο ότι το καθεστώ Ερντογάν συνδέει αυτά τα 26 άτομα με τον Φετουλάχ Γκουλέν. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι επιχειρήσει αυτέ στόχευαν σε πρόσωπα που είχαν θέσει και πρόσβαση σε στρατιωτικά προγράμματα που θεωρούνται ω γκουλενιστέ μέλη τη προαναφερθήσα μυστική τρομοκρατική οργάνωση όπω την χαρακτηρίζει η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.